Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά. Είστε καλά. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Τι γίνεται εκεί με την ίδρυυση στην περιοχή σας, τι πρόβλημα υπάρχει με τη δημοτική επιχείρηση? Έχουμε μάθει ότι έχουν αρχίσει να έρχονται κάτι ραβασάκια στους πολίτες, δήμαρχε. Τι, ποια είναι η πραγματικότητα? Και κάτι χρέη τα οποία έχετε ανακοινώσει εσείς, χρέη εκατομμυρίων προς την ΕΙΑΘ. Θέλετε να μας πείτε γιατί ο κόσμος τώρα καλείται να πληρώσει για τα έτη από το 2016, αν δεν κάνω λάθος? Ναι, αυτό ακριβώς. Καταρχήν το χρέος στην ΕΙΑΘ του Δήμου είναι πολύ ψηλό, είναι περίπου στα 13 εκατομμύρια. Είναι ένα θέμα το οποίο θα ξεκινήσαμε να το συζητάμε με την διοίκηση της ΕΙΑΘ. Φιλοδοξούμε να το ρυθμίσουμε, οπότε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα των σχέσεών μας. Τώρα, γιατί υπάρχει αυτό το χρέος, Δήμαρχε? Το χρέος υπάρχει γιατί ο Δήμος δεν κατέβαλε το ανάλογο τίμημα για το νερό που αγόραζε τα τελευταία 8 χρόνια. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι σορευτικό και βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Επίσης δεν ακολουθούσε καμία πολιτική σοβαρή και υπεύθυνη σε ό,τι αφορά το θέμα των εσόδων, να μαζεύει δηλαδή τα έσοδα, τα οποία ας πούμε, το νερό το αγοράζει αλλά το τιμολογεί στη συνέχεια, και δεν υπήρχε ούτε ξεκάθαρη πολιτική, ούτε υπήρχαν τεράστιες απώλειες νερού και υπήρχαν φυσικά και πάρα πολύ κοινόχρηστοι χώροι όπου το νερό το οποίο δαπανάται σε αυτούς τους χώρους δεν τιμολογούνταν. Με αποτέλεσμα αυτό να έχει μια σωρευτική διάσταση, να μην έχει κάνει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή καμία διαδικασία ουσιαστικά διερεύνηση και επίλυση αυτού του θέματος και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Τώρα όμως, για αυτή την ερώτηση που μου κάνατε σε σχέση με τους λογαριασμούς που η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης του Δήμου έστειλε στους πολίτες και δει στους συμπολίτες μας και στους κατοίκους μιας δημοτικής ενότητας του Αξιού. Και έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, το οποίο όμως αποκαθίσταται και θα σας το εξηγήσω. Όντως, όλες οι δημοτικές ενότητες πρέπει να πληρώνουν το νερό που δαπανάται. Στη Δημοτική Ενότητα Αξιού υπάρχει και ένα τεράστιο ζήτημα. Οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν πόσιμο νερό. Αυτοί οι δημότες μας δεν έχουν πόσιμο νερό. Αυτό είναι άθλιο και ουσιαστικά ανήκουστο να συμβαίνει εν έτη 2020. Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι να συνδεθούμε με την ΕΙΑΘ. Γι' αυτό και πρέπει να ρυθμίσουμε και το χρέος που έχουμε με την ΕΙΑΘ. Οπότε να πάει ο αγωγός για να πιούν νερό κατάλληλο προς πόση. Στην περιοχή αυτή όμως δαπανάται νερό το οποίο έρχεται από τα αντιλιοστάσια του Δήμου. Το νερό αυτό δεν είναι κατάλληλο για να το πει κάποιος. Εδώ και πόσα χρόνια? Αυτό σχεδόν 20 χρόνια. 20 χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα? Όχι. Μια περίοδο μόνο λειτουργήσαν τα ξηραντήρια, όπου εκεί πέρα υπήρχε μια δυνατότητα το νερό που έμπαινε καθαρίζονταν, να το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά, και αποδίδονταν μετά στους δημότες κατάλληλο προς πόση. Αλλά αυτά τα εξηγιαντήρια δυστυχώς τα τελευταία 6-7 χρόνια εγκαταλείφθηκαν, δεν υπάρχει χημικός, δεν υπάρχει διαδικασία αλλαγής πίτρων, δεν παρακολουθείται αυτό εντός εισαγωγικών το εργοστάσιο, με αποτέλεσμα το νερό το οποίο βγαίνει από τα εξηγιαντήρια να είναι ακατάλληλο για να το πει κανένας, με βαριά μέταλλα, με αρσενικό κτλ. Τώρα, μέχρι να συνδεθεί αυτή η δημοτική ενότητα με το δίκτυο της ΕΙΑΘ, εμείς κάνουμε προσπάθεια, ξεκινήσαμε η ΔΕΙΑ δηλαδή, αποκατάστασης των εκκυγιαντηρίων. Δηλαδή να ξαναλειτουργήσουν με δόκιμο και κατάλληλο τρόπο, ώστε να δώσουμε νερό στον πολίτη κατάλληλο να το πει, μέχρι, επαναλαμβάνω, να συνδεθούμε με την ΕΙΑ. Οι λογαριασμοί όμως που στάλθηκαν είναι για να πληρωθούν νερά τα οποία καταναλώθηκαν από το 2016, όπως σωστά επισημάνατε, μέχρι και το 2019. Όφιλε ο Δήμος, και αυτό είναι κακό που έχει γίνει, όπως πριν από ένα χρόνο περίπου έστειλε νερά πενταετία. Γιατί καθυστέρησαν τόσο, κύριε Ιωαννίδη, και πρέπει τώρα οι πολίτες να πληρώνουν τα σπασμένα του παρελθόντος? Είναι λάθος. Επικαλέστηκε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή ότι δεν έχει στελεχειακό δυναμικό να βγάλει λογαριασμούς. Εγώ αυτό δεν το πιστεύω, ανήκουστο, και τώρα βγήκανε λογαριασμοί
μέσα σε 3 μήνες. Τώρα εσείς όμως, επειδή πρέπει να μαζευτεί αυτό το χρέος τώρα το προς την ΕΙΑΔ για να γίνουν και όλες αυτές οι διαδικασίες για να ξεκινήσουν οι εργασίες για τη σύνδεση με το δίκτυο. Βεβαίως, βεβαίως, αυτό θα ρυθμιστεί. Αλλά είναι άλλο το πόσιμο νερό που δεν υπάρχει στην ενότητα και το αντιμετωπίζουμε με αυτούς τους τρόπους, σύνδεση με την ΕΙΑΔ και προσωρινή λειτουργία των εξυγιαντηρίων, που θα δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται, πόσο χρόνο θέλουμε για να τα ξαναβάλουμε μπρος, τι κοστίζει αυτό εδώ και από πού θα το χρηματοδοτήσουμε. Σας το είπα όλο δηλαδή σε ό,τι αφορά το πόσιμο νερό που πρέπει να μπει, να πίνει αυτή η δημοτική ενότητα αξιού. Το άλλο το θέμα όμως, κύριε Στολάκη, είναι ότι οι λογαριασμοί και αυτό το νερό το οποίο είναι ακατάλληλο προς πόστη και πραγματικά έχουν δίκιο οι κάτοικοι, δεν το συζητάω, αυτό παρέχεται στα τείχους για να κάνουν τις οικιακές τους... Εσείς κάνετε έκπτωση τώρα στους λογαριασμούς όμως, γιατί προφανώς καταλαβαίνετε ότι οι προπολογισμοί των νοικοκυριών είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι και όταν δεν παίρνανε με ευθύνη της εταιρείας βέβαια λογαριασμούς από το 2016, θα φαντάστηκαν ότι... Ναι, και οι λογαριασμοί, κύριε Στολάκη, που πηγαίνουν είναι 34 ευρώ στην ΦΠΑ το εξάμηνο. Ουσιαστικά μιλάμε για 6 ευρώ περίπου... Το μήνα. Λιγότερο από 6 ευρώ. Στην το ΦΠΑ, μαζί με το ΦΠΑ 6 ευρώ. Πάντως διαιρέσει την ημέρα είναι περίπου 15-20 λεπτά. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό. Απλά έχουν δίκιο, ήταν σωρευτικό. Έπρεπε να βγουν οι λογαριασμοί. Η ΔΕΙΑ άσκησε την υποχρέωσή της εκ του νόμου. Αφαίρεσε όμως ένα ειδικό τέλος, δεν το επέβαλε το 80% το οποίο είχε επιβάλει στις άλλες δημοτικές ενότητες η προηγούμενη διοίκηση. Άρα είναι απαλλαγμένο και από αυτό το τέλος το 80% και έχει υπάρχει μια στόχευση να εξομαλυνθεί όλη η διαδικασία και να εκδίδονται λογαριασμοί ανά εξάμηνο, όπως είναι το δόκιμο και όπως είναι το σωστό. Αυτή είναι η κατεύθυνση και η εντολή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην διοίκηση της ΔΕΙΑΣ. Οπότε τα 34 ευρώ στην ΦΠΑ δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Έχουν δίκιο όμως, είναι σωρευτικά. Τους δώσαμε όμως, τους έδωσε τη διοίκηση της ΔΕΙΑΣ, τη δυνατότητα να το κάνουν με ρύθμιση για να πληρωθούν αυτά τα χρήματα, τα οποία είναι περίπου στα 200 ευρώ κοντά, με ρύθμιση σε δόσεις πολλαπλές. Και εν πάση περιπτώσει θα κοιτάξουμε από τα επόμενα εξάμηνα που πιθανόν να βρεθεί τρόπος και διαφορετικός σε ό,τι αφορά την τιμολόγηση του νερού και να υπάρχει μια ακόμη μεγαλύτερη απάντηση αυτής της υποχρέωσης. Αυτή η τιμολογιακή πολιτική η οποία εφαρμόστηκε και στάθηκε αντί λογαριασμοί είναι από το 2011. Καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν είναι η κατανάλωση του νερού για υγιεινή, για άδρευση, για καθαριότητα, για οικιακή χρήση του μη πόσιμου νερού. Δεν είναι χρήματα ιδιαίτερα πολλά, απλώς τα στορευτικά το κατανοώ. Η διοίκηση της ΔΕΙΑΔ έδειξε μεγάλη κατανόηση σε όλο αυτό το θέμα, αλλά πρέπει να επιστρέψει η ιστορία σε αυτή την κανονικότητα, να εκδίδονται λογαριασμοί ανά 6 μήνες για να αντιμετωπιστεί. Και υπάρχει και άλλη δυνατότητα. Αν κάποιος θεωρεί ότι αυτό το ποσό είναι υπέρογκο, μπορεί να το σταματήσει. Δηλαδή και δεν του χρειάζεται αυτό το νερό. Δεν είναι κάτι δηλαδή το ιδιαίτερα και το ιδιαίτερο και το δύσκολο. Τι εννοείται να το σταματήσει? Να το παίρνει. Μάλιστα, να διακόψει τη σύνδεσή του εννοείται. Ώσπου να συνδεθείτε με την ΕΙΑΘ. Ορίστε, δεν υπάρχει αυτή. Ναι, αυτό το νερό χρησιμοποιείται κυρίως, δεν είναι πόσιμο. Έχουν, το επαναλαμβάνω, δίκιο απόλυτο οι κάτοικοι να μην το πίνουν. Αλλά χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις, για οικιακές. Μάλιστα. Ξέρετε, Δήμαρχε, επειδή συνήθως πάντα ο πολίτης πληρώνει τα λάθη του. Ναι, επειδή ο πολίτης πληρώνει τα λάθη των προηγουμένων και δεν συμβαίνει μόνο στο δικό σας Δήμο, συμβαίνει και με άλλα θέματα σε άλλους Δήμους. Εσείς είπατε ότι οι προηγούμενοι σας είπαν ότι δεν είχαν στελεχειακό προσωπικό. Ναι, αλλά εγώ που είμαι δημότης τώρα, εγώ καλούμαι να τα πληρώσω. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη λιγάκι για τα λάθη των προηγουμένων, του παρελθόντος, για να είναι τυπική και η επόμενη? Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν μπορούσαμε να ξεφύγει όμως η διοίκηση το να μην στείλει λογαριασμούς. Ήτανε παράβαση αυτό. Μάλιστα. Καταλάβατε. Δεν μπορεί αυτό να γίνει. Άρα στάθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη χαμηλότερη δυνατή τιμή, αφαιρώντας το τέλος το 80%. Απλώς ήτανε σωρευτική και δίνεται η δυνατότητα για ρύθμιση να αξιοποιηθούν σταδιακά.
Μάλιστα. Είναι... Αλλά απαλύνουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν θα κατηγορήσει κανένα στο δημότη γιατί ότι δεν πάει να πληρώσει επάπαξ όλο αυτό το ποσό. Και υπάρχει μια μεγάλη απέτηση να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Καταλαβαίνετε, να εκδίδεται ανά 6 μήνες. Αυτό είναι το δόκιμο και το σωστό. Μάλιστα. Και αυτό επιχειρούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Κατανοητό. Και αυτό είναι και απέτηση μιας μεγάλης μερίδας. Κατανοητό, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Να είστε συνέχεια. Καλά. Γεια σας.